Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων δεν πρόλαβε να εμφανιστεί και πήρε και αρκτικό λέξο, ενφιά. Τι θα καταλαβαίνει ο κόσμος από το ενφιά, αλλά μας αρέσει να τα εγκλωβίζουμε μέσα σε λεκτικά σχήματα αδιανόητα για το λαό. Θα επιχειρήσω μία άλλη τοποθέτηση. Πρόκειται για ενιαία κατάλυση της οικογενειακής και της κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή, εδώ επιχειρείται να φορολογηθεί το συναίσθημα. Επιχειρείται να φορολογηθεί το υψηλότερο ιδανικό να έχεις φροντίδα επιμέλεια για τα παιδιά σου. Δηλαδή, εάν ο πατέρας ενδιαφέρεται να δώσει κάτι στο παιδί του, στο εγγόνι του ή στο δυσέγγονά του, πρέπει να φορολογηθεί. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο πρέπει να φορολογούμε, προσέξτε, το κοινωνικό αίσθημα, την κοινωνική συνοχή? Εδώ πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να υπονομεύσει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλο τον ελληνικό λαό. Μπορεί να είναι η ώρα προχωρημένη και να μην είναι στο κοινοβούλιο οι συνάδελφοι βουλευτές, αλλά ο ελληνικός λαός μας ακούει και θέλω να γίνω κατανοητός. Εδώ υπονομεύονται τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας. Αυτό είναι η ουσία. Και μου κάνει εντύπωση πώς σας ξέφυγε, ειλικρινά το λέω τώρα, και δεν φορολογείτε το φωταγωγό, τον αεραγωγό. Πώς σας ξέφυγε αυτό? Πρέπει και αυτός να φορολογείται. Αφού φορολογείται η πιλωτή, αφού φορολογούνται οι διάδρομοι, πώς σας ξέφυγε και δεν φορολογείται ο φωταγωγός και ο αεραγωγός? Ακόμα και το κλιμακοστάσιο που είναι προς διαφυγή όταν γίνονται πυρκαγιές σε μια πολυκατοικία, και το κλιμακοστάσιο αυτό διαφυγής σωτηρίας των ανθρώπων, πώς σας διέφυγε, ειλικρινά? Δεν μιλάω τώρα προσωπικά, με καταλαβαίνει ο Υπουργός, μιλάω αυτοί που κάθισαν και φρόντισαν. Ακόμα οι αναβατήρες, ο χώρος που χρησιμοποιούν οι αναβατήρες, πώς σας ξέφυγε? Και αυτοί πρέπει να φορολογηθούν. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, πρέπει να φορολογηθούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ ακροατή που μας ακούς από τη Βουλή, κανόνας πρέπει να είναι ένας. Φορολογείται ό,τι παράγει εισόδημα. Αυτό που δίνει ο πατέρας στο γιο του, ο παππούς στον εγγονό του, ο παππούς στο δυσέγγονό του, δεν μπορεί να φορολογείται, διότι δεν παράγει εισόδημα. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτή την αρχή. Να φορολογείται μόνο ό,τι παράγει εισόδημα. Έχω σε αυτό το βήμα πολλές δεκαετίες πριν, ότι δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στη Γερμανία και αλλού. Σημασία έχει στην Ελλάδα. Ο Έλληνας έχει το εξής ιδανικό. Δεν το κρύβω. Να φτιάξει το σπίτι του να κατοικήσει. Και παράλληλα και στην παραλία του χωριού του να φτιάξει και εκεί ένα σπίτι, να πάει να κάνει το μπάνιο του. Τελάχιστον τετραγωνικά. Και αν έρθει και στην Αθήνα, να έχει το σπίτι και στην Αθήνα, να έχει και το παράλληλο. Το ιδανικό του είναι 4 σπίτια, δεν το έχω κρύψει ποτέ μου. Παράγουν εισόδημα? Όχι. Γιατί να φορολογούνται? Να δεχτώ ότι αν έχεις πολλά τετραγωνικά ως κατοικήσιμο χώρο, να σου πω έλα εδώ, δώσ' το για τον άστεγο. Δεν μπορεί να έχεις τεράστια τετραγωνικά να κάθεις. Το δώσω για τον άστεγο. Αλλά δεν μπορεί να φορολογηθεί. Και τονίζω, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, από τώρα για να το μάθουν όλοι, το οικόπεδο
το σπίτι που αγόρασες από τους γονείς σου. Δεν θα το φορολογήσουμε. Το σπίτι που έφτιαξες με το μόχθο σου, δεν θα το φορολογήσουμε. Το σπίτι που έφτιαξες με δάνειο από την τράπεζα, θα υποχρεώσουμε να εφαρμοστεί ο νόμος του Σόλωνα για τη συσάχθεια. Δεν μπορεί να ποινικοποιείται εκείνος που δεν έχει να πληρώσει τα χρέη προς την τράπεζα. Και μόνο το γεγονός ότι πάνε να το ποινικοποιήσουμε είναι εντελώς ξεφεύγει από κάθε όριο λογικής. Και θα εφαρμοστεί η συσάχθεια προς τις τράπεζες, από τώρα το λέμε, για να το έχουν υπόψη τους οι τράπεζες. Και εδώ στην προσπάθεια που γίνεται να βγάλουμε από τη μύγα ξύγη, έτσι το λέει ο λαός, από τη μύγα ξύγη πάτε να βγάλετε. Είναι δυνατόν να βγάλεις από τη μύγα ξύγη? Κατά τον ίδιο τρόπο λέμε ότι δεν θα πάρουμε εξήγη, λέει η νέα η δικοματική κυβέρνηση, δεν θα πάρουμε νέα μέτρα. Αυτά τι είναι? Είναι παλιά μέτρα? Για να δούμε και αυτό το θέμα. Είναι παλιά ή νέα μέτρα? Για να μπούμε και στην ουσία του πράγματος ουσιαστικά. Λοιπόν, το λέμε ξεκάθαρα όσο μπορούμε. Ξεκάθαρα. Και για τα αγροτεμάχια. Έχεις ένα χωράφι. Παράγει εισόδημα, να φορολογηθεί. Δεν παράγει εισόδημα, δεν μπορεί να φορολογηθεί. Αν όμως έχει ανάγκη ο τόπος και εσύ τα αφήνεις ακαλλιέργητο, οπωσδήποτε να σε υποχρεώσουμε να το δώσεις προς καλλιέργεια, αν δεν το καλλιεργήσεις ο ίδιος, αν δεν το δώσεις για να παραχθεί εισόδημα. Με αυτό τον κανόνα πρέπει να διακινηθεί. Εδώ και ο κάθε βουλευτής που δήθεν βρίσκεται, δεν το καταλαβαίνω αυτό ειλικρινά, που βρίσκεται μπροστά λέει στο πρόβλημα για να σωθεί ο τόπος, κατά την αντίληψή τους πρέπει να υποφέρει ο λαός. Και η συνείδησή τους φάνηκε εκεί. Επιτέλους πρέπει να κατανοήσουν εδώ και όλοι οι βουλευτές ότι δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με τις συνειδήσεις, ούτε με την ύπαρξη του λαού, ούτε με την ύπαρξη αυτού του τόπου. Πολλοί επιχειρήσαν να καταλύσουν την Ελλάδα, δεν τα καταφέραν. Πολλοί. Το ίδιο λέμε και τώρα. Ό,τι προσπάθεια και αν κάνουνε, ο τόπος θα υπάρξει, γιατί ο τόπος παράγει πολιτισμό. Σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, σε κανένα άλλο μέρος, έργα ποιητικά, ακόμα και κωμωδίες, δεν παίζονται ως σύγχρονα έργα. Έχω μελετήσει τους πολιτισμούς όλων των λαών. Σύγχρονα έργα δεν παίζονται. Επειδή αυτό λοιπόν, αυτός ο τόπος παράγει πολιτισμό, γι' αυτό το λόγο και μόνο, εκτός αν θέλουμε να φορολογήσουμε και τον πολιτισμό. Δηλαδή όταν παίζεται η κωμωδία του Αριστοφάνη «Οι εκκλησιάζουσες», πρέπει να επέμβουμε να φορολογήσουμε και το χώρο του θεάτρου, επειδή παράγει εισόδημα εκείνη την ώρα. Ευχαριστώ.